Η ανώτατη στρατιωτική διοίκηση του Κρεμλίνου έχει κλονιστεί από την αρχή του μήνα λόγω της καθημερινής κλιμάκωσης των εντάσεων μεταξύ Ρωσίας και Ουκρανίας. Το Υπουργείο Άμυνας του Ηνωμένου Βασιλείου ισχυρίζεται ότι η Ρωσία αφαίρεσε αρκετούς κορυφαίους στρατιωτικούς διοικητές από τις αρχές Ιουνίου. Η ενημέρωση των Βρετανικών Μυστικών Υπηρεσιών δείχνει ότι αρκετοί Ρώσοι στρατηγοί έχουν πιθανότατα απομακρυνθεί από κέρυες επιχειρησιακές θέσεις από τις αρχές Ιουνίου. Υπάρχουν αναφορές ότι η ανώτατη στρατιωτική διοίκηση του Κρεμλίνου έχει κλονιστεί από την αρχή του μήνα λόγω της καθημερινής κλιμάκωσης των εντάσεων μεταξύ Ρωσίας και Ουκρανίας. Σύμφωνα με την ενημέρωση των Βρετανικών Μυστικών Υπηρεσιών, είναι πολύ πιθανό η ρωσική διοίκηση να έχει απομακρύνει αρκετούς στρατηγούς από βασικές επιχειρησιακές θέσεις στον πόλεμο στην Ουκρανία. Περαιτέρω, σύμφωνα με την ανακοίνωση, η ηγεσία του Κρεμλίνου απομάκρυνε τον στρατηγό συνταγματάρχη Αντρέι Σερδιουκόφ, τον αερομεταφερόμενο δυνάμεων και τον στρατηγό Αλέξανδρ Τβορνίκοφ του νότιου στρατού SGF. Σύμφωνα με το Υπουργείο Άμυνας του Ηνωμένου Βασιλείου, αυτό πιθανόν οφείλεται στο ρόλο του τελευταίου ως Γενικού Επιχειρησιακού Διοικητή των Δυνάμεων Εισβολής. Ευχαριστούμε που μας παρακολουθήσατε. Αν σας άρεσε αυτό το βίντεο, μπορείτε να κάνετε like και εγγραφή στο κανάλι μας για να λαμβάνετε πρώτοι όλες τις νεότερες εξελίξεις. Μην ξεχνάτε να μας κάνετε σχόλια με την άποψή σας, καθώς η γνώμη σας είναι πολύ σημαντική για εμάς.